Ας αρχίσουμε με το ομαδικό. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Δεν ήρθε η τρίτη σερή νίκη. Διατηρήθηκε το 0 στην άμυνα. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Η αλήθεια είναι πως δεν νικήσαμε. Είμαστε προβληματισμένοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα πιστεύω η ομάδα κάθε παίκτη ξεχωριστά έδωσε ό,τι είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Και κοιτάμε την Πέμπτη το παιχνίδι με την ΑΕΚ που είναι ένας τελικός. Πόσα έχουν μείνει ακόμα μέσα σας, δεδομένου ότι είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και είναι εμφανής η κούραση? Η κούραση σίγουρα για τους περισσότερους παίχτες είναι μεγάλη, γιατί έχουν 30 και παιχνίδια ο κάθε παίχτης. Από εκεί πέρα είμαστε στο τέλος της σεζόν και ο στόχος είναι και το κύπελο αλλά και η δεύτερη θέση και θα τα δώσουμε όλα. Για σένα σε προσωπικό επίπεδο ήταν δύσκολο λόγω έλλειψης ρυθμού, φαντάζομαι. Ναι, η αλήθεια είναι πως είχα να παίξω αρκετό καιρό, αλλά προσπάθησα, ήταν δύσκολος ο χειρός, σήμερα είχε λίγο ζέστη παραπάνω. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω όσο το δυνατόν καλύτερα. Στο τέλος είχα και ένα χτύπημα και επηρέασε και αυτό στο να βγω έξω. Πόσο εύκολο είναι να μπεις στον αγωνιστικό χώρο και να δώσεις ό,τι έχεις όταν έχεις να αγωνιστείς σε αρκετό χρονικό διάστημα και πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Πρέπει από τη στιγμή που έχεις να παίξεις, πρέπει να δίνεις το καλύτερο σε αυτό στις προπονήσεις κυρίως και να χτίζεις μέρα με τη μέρα την ψυχολογία σου, την πνευματική σου κατάσταση, ώστε όταν σου έρθει η ευκαιρία να είσαι όσο το δυνατόν καλύτερα έτοιμος. Γιατί αν έχεις καιρό να παίξεις, είναι πολύ δύσκολο στο να βρεις ρυθμό μέσα στον αγώνα. Τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι εν ώψη της Πέμπτης και τι θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξουμε για να πάρουμε την πρόκληση στον τελικό? Κρατάω το ότι δεν χάσαμε και ότι κρατήσαμε το 0 πίσω, που το κάνουμε για τρίτο σερί παιχνίδι. Από εκεί πέρα, για την Πέμπτη, όπως είπα και πριν, θα δώσουμε όλα ώστε να περάσουμε στον τελικό. Είναι και αυτός ένας τελικός για μας.